παιδιά, πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον κύριο Γεώργιο Γιασημάκη, τον δήμαρχο Οροπού. Τι κάνετε, δημαρχέ? Καλημέρα, καλημέρα, μια χαρά εσείς? Καλημέρα, να είστε καλά, καλή δύναμη, εύχομαι υγιής, δυνατός. Όλα καλά, όλα καλά, δόξα τω. Όλα καλά. Από υγεία καλά είμαστε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν ξέρω τώρα πώς είδατε όλο αυτό την είδηση, πώς υποδεχτήκατε αυτή την είδηση με το κρούσμα που υπάρχει. Αναμενόμενη ήταν. Δυστυχώς για μας ήταν αναμενόμενο αυτό που συνέβη. Mm. Είχαμε προειδοποιήσει εβδομάδες τώρα ότι είναι μια υγειονομική βόμβα. Και το κακό είναι ότι μιλάμε για την ανοιχτή δομή. Και η ανοιχτή δομή, πρέπει να το πω, γιατί εντάξει, οι γονείς μου διαμένουν μόνιμα στον Οροπό. Πρέπει να πω ότι υπάρχει ένα ζήτημα εκεί. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, εγώ τους βλέπω πολύ συχνά, βγαίνουν και πηγαίνουν και ψωνίζουν στη Μαλακάσα, στον Αυλώνα. Στον Αυλώνα. Πηγαίνουν και στον Οροπό πολλές φορές. Γενικά κινούνται, παίρνουν τον προαστιακό και πηγαίνουν στην Αθήνα. Δεν μιλάμε για μια κλειστή δομή, μιλάμε για πόσους άνθρωπους φιλοξενούνται εκεί, πόσοι, κύριε Γιασημάκη? 1795. Σχεδόν 2000. Ουσιαστικά ένα χωριό, έτσι. Ένα χωριό στο οποίο δεν υπάρχουν μέσα ατομικής προστασίας, δεν υπάρχουν μέσα ατομικής υγιεινής. Ήταν αναμενόμενο λοιπόν να συμβεί αυτό που συνέβη. Ναι. Ήταν αναμενόμενο να υπάρχει κρούσμα. Είχαμε προειδοποιήσει, είχαμε ζητήσει να ληφθούν μέτρα και να μην κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα. Αυτό πότε το ζητήσατε, πότε το είχατε πει αυτό? 16 Μαρτίου είναι η πρώτη επιστολή. Μάλιστα. Και 3 Απριλίου είναι η δεύτερη και την επόμενη μέρα έσκασε το κρούσμα. Ναι. Να πούμε ότι για την κλειστή δομή δεν υπάρχει κανένα θέμα. Είναι κλειστή η δομή. Είναι κλειστή η δομή. Δεν μπαίνει και δεν βγαίνει κανείς. Και από χθες το πρωί, από τις 6 η ώρα τα ξημερώματα χθες, δεν μπαίνει και δεν βγαίνει κανείς και στην άλλη δομή που ήταν ανοιχτή. Ναι. Υπάρχει ισχυρή φρούρηση προφανώς, έτσι? Γιατί... Έχει αναπτυχθεί αστυνομική δύναμη περιμετρικά του στρατοπέδου που φιλοξενεί τη δομή. Έχει κλείσει η πύλη. Και πλέον δεν μπαίνει και δεν βγαίνει κανένας. Ναι. Τώρα υπάρχουν κάποιοι φόβοι ότι μπορεί η επαφή αυτή με τους ανθρώπους εκεί, με τους ντόπιους, γιατί ξέρω ότι βγαίνουν έξω και πάνε και ψωνίζουν, ας πούμε. Μεγάλο θέμα δημιουργήθηκε τις τελευταίες μέρες, Πέμπτη και Παρασκευή, ότι ομάδες αρκετά μεγάλες μεταναστών, 150 και 200 άτομα, πηγαίναν στον Αυλώνα για να ψωνίσουν από τα σούπερ μάρκετ και για να πάρουν χρήματα από τα ATM. Ναι. Και πηγαίνανε ο ένας πάνω στον άλλον. Δεν ήταν ούτε διάσπαρτοι ούτε... και κάνανε και βόλτες εκεί. Ναι. Δεν εφαρμόστηκε αυτό που εφαρμόστηκε για όλους τους υπόλοιπους. Το ότι μένουν στα σπίτια τους και κυκλοφορούν σε μικρές ομάδες 2-3 ανθρώπων και κάνουν τις δουλειές τους και να γυρνούν πίσω. Ναι. Αυτό ζητάγαμε να εφαρμοστεί. Έγινε το Σάββατο το πρωί. Ήρθε η ισχυρή αστυνομική δύναμη. 2-3 περιπολικά που είχαμε σε συνενώθηση με την αστυνομική διεύθυνση Βορειοανατολική Αττική. Ναι. Υπάρχουν κάποιοι δημότες σας τώρα που έτσι εκφράζουν τον προβληματισμό τους για όλο αυτό που έχει γίνει? Λογικό είναι, δηλαδή υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι λένε μήπως να κάνουμε μερικά τεστ και εμείς, ας πούμε στον Αυλώνα, που μου είπατε ότι έχουν έτσι πάει? Όχι, ακόμα, δεν ζητούν για να γίνει. Δεν υπάρχει τέτοιο. Εχθές έγιναν 110 τεστ μέσα στη δομή, στο στενό κύκλο και στον ευρύτερο κύκλο του ασθενούς, ναι, και σε 49 εργαζόμενοι. Σήμερα περιμένουμε τα αποτελέσματα και θα γίνουν και άλλα τεστ σήμερα εκεί στη δομή, για να δούμε ακριβώς ποια είναι η διασπορά στη δομή. Μάλιστα. Οπότε από εκεί θα ξέρουμε, ας πούμε, και πάνω κάτω το τι συμβαίνει. Ναι. Αν το ανάλογο από τον αριθμό των κρουσμάτων. Κατάλαβα, Δημάρχη. Ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα είναι καλά από τα τεστ που θα βγουν τα αποτελέσματα. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι καλά. Ακριβώς, γιατί, αυτό. Γιατί τώρα, εντάξει, είναι, πραγματικά θα μπορούσε να εξελιχθεί σε υγειονομική βόμβολη αυτό. Εύχομαι καλή δύναμη, Δήμαρχε. Ελπίζω ότι θα τα ξαναπούμε, να τα πούμε για καλύτερο λόγο. Έτσι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Γιασημάκη. Είναι ο Δήμαρχος Οροπού.